Βρισκόμαστε εδώ πέρα διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στους μηχανικούς. Η κρίση έχει χτυπήσει κυρίως τους μηχανικούς. Κάποτε η μηχανική ήταν ένας προνομιακός κλάδος. Τώρα υπάρχει μεγάλη πτώση του κύκλου εργασιών, πάνω από 50%. Υπάρχουν λοιπόν 37.000 μηχανικοί, σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία του ΤΕ, οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες φορές. 37.000 λοιπόν συνανθρωποί μας, μηχανικοί, είναι ανασφάλιστοι. Και υπάρχουν άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, με καρκίνο, με λευκαιμία. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν στον 21ο αιώνα η στοιχειώδη οικονομική περίθαλψη. Ζητάμε λοιπόν γι' αυτό να υπάρχει μια ρύθμιση και επιπλέον, όχι μόνο αυτό. Σύμφωνα με τον νόμο, όσοι χρωστάνε πάνω από 5.000 ευρώ, δηλαδή μετά από απλήρωτες φορές ενός έτους, οι οφειλές θα πηγαίνουν στο ΚΕΑΟ, σε ένα δηλαδή μηχανισμό κατασχέσεων για την Τρόικα. Άρα λοιπόν, 37.000 οδεύουν σε κατασχέσεις, οδεύουν σε κατασχέσεις υπέρ των διεθνών των κοκκυλήφων. Σε να μην έφταναν όλα αυτά, στοχεύουν σε αυξήσεις στις φορές, μονολότι είναι ήδη υπέρογγες και μάλιστα την Πέμπτη προσπαθούν να επιβάλλουν αυξήσεις και αναδρομικά από το 2011. Άρα λοιπόν θέλουν να διαλύσουν τους μηχανικούς, θέλουν το θάνατο των μηχανικών. Δεν ξέρω, σε μια χώρα με αντισημικά προβλήματα, σε μια χώρα με ανάγκες υποδομής, σε μια χώρα με έντονη γεωγραφική ανισοκατανομή πόρων και σχεδιασμού, διαλύεται ο κλάδος των μηχανικών. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι 37.000 δεν έχουν βιβλιάριο ασθενείας, αυτή η οικογένειά τους, λογικά, και ενώ υπάρχει απόφαση δικού σας της ΜΕΔΕ να σφραγιστούν τα βιβλιάρια αυτών των ανθρώπων για ανθρωπιστικούς λόγους, δεν σφραγίζονται. Αρνείται η γραφειοκρατία να σφραγίσει και υπήρξε παρέμβαση από ό,τι φαίνεται υπουργού για αυτό ακριβώς το θέμα. Ειδικά για τους ανέργους ή υποαπασχολούμενους συναδέλφους μας, διότι υπάρχουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες υποαπασχολούμενοι ή εντελώς άνεργοι, με χρόνια μάλιστα στην ανεργία, ζητάμε να διαγραφούν τα χρέη τους. Οθούμαστε στη μετανάστευση, οθούμαστε στην αποποίηση του επαγγέλματος. Ζητάμε να μην υπάρξουν εισφορές και να υπάρξουν μειώσεις εισφορές. Ζητάμε να υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. Ζητάμε να μην ισχύει το ΚΕΑΟ. Να μην πάει η περιουσία και ο κόπος των Ελλήνων μηχανικών στους διεθνείς τοκογλύφους.